Προσαβεύσει στο κόρνερ, βγάζει την μπάλα στο ύψος της περιοχής. Ο Μανολάς κέρδισε την κεφαλιά. Ο Ντελιγιάννης θα νικήσει τον Μπατίκα. Γιωβάνοβιτς και Μανολάς. Ο Σαββίδης περιμένει να παίξουν οι δύο παίχτες της ΑΕΚ. Το 1-2. Γύρισμα από τον Βασίλη Δημητριάδη. Βγαίνει ο Πλίτσης, αποκρούει μπροστά από τον Μπατίκα και έχει καταλογίσει τι κόρνερ τελικά ο διαιτής. Δεν υπήρχε παράβαση στη διεκδίκηση της μπάλας. Ο Σαββίδης και σε αυτό το κόρνερ. Δεν βρίσκει κανείς την μπάλα, σήκωσε ψηλά το πόδι τον Μπατίστα. Όχι φάουλ ο διαιτής από τον Μανολά. Στο Σαββίδη θα γίνει η σέντρα κεφαλιά από τον Μπατίστα. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 25 να ανοίξει το σκορ με τον Ηρακλή στο γήπεδο Νίκος Γκούμας. Ο Κλόπας για την ΑΕΚ. Βγάζει την μπάλα για τον Μπατίστα. Πολύ γρήγορο συνδυασμό. Μόνο στο Σαββίδη. Τριπλάρι και σουτάρι. Είναι το γκολ, είναι το άνοιγμα του σκορ για την ΑΕΚ. Ακριβώς το 54 και φλέγε τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Γιώργος Σαββίδης λοιπόν πέρασε στην περιοχή, διατήρησε τον έλεγχο της μπάλας, είχε αυτοκυριαρχία, προσποιήθηκε, τριπλάρισε, σούταρε με δύναμη, 1-0 για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ και πάλι στην επίθεση. Θα μπει στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα ο Δημητριάδης, θα τη στείλει στα δίχτυα και θα γίνει το 2-0. Ένα θαυμάσιο παιχνίδι από την ΑΕΚ σε αυτό το τρίλεπτο. Εξουσιώνεται στην κυριολεξία τις προσπάθειες της αμυντικής αλλά και της μεσαίας γραμμής του Ηρακλή. Ο Βασίλης Δημητριάδης λοιπόν πέτυχε το 2-0 για την ΑΕΚ ακριβώς ένα λεπτό μετά την επιτυχία του Σαββίδη, δηλαδή στο 56. Ο Σαββίδης στον Σαββεύσκη παίζουν ωραία το 1-2. Ο Σαββίδης θα γυρίσει την μπάλα στην περιοχή για τον Δημητριάδη. Ο Δελιγιάννης με διπλή προσπάθεια θα απομακρύνει την μπάλα. Ο Ηλιάδης στη συνέχεια έρχεται ο Κλόπας να κερδίσει την μπάλα να τη δώσει στον Μπατίστα. Η ΑΕΚ στο προσκήνιο για ένα τρίτο γκολ. Γίνεται η σέντρα κεφαλιά από τον Κλόπα. Μπλοκάρει θεαματικά ο Πλίτσης. Όλα αυτά 20 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. 2-0 ΑΕΚ Ηρακλής. Σαββεύσκη τη σέντρα. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Δημητριάδη και είναι out. Ο Κωστής θα αφήσει τον Γιωβάνοβιτς. Ο Γιουγκοσλάβος στο σουτ. Κοντράρει μπάλα. Έρχεται στην αγκαλιά του Μίνου στο 23 του δεύτερου μέρους. Περνάει ο Μπατίστα, θα κάνει και τη σέντρα, θα την γυρίσει την μπάλα, ναι, αλλά δεν θα μπορέσει κανένας παίκτης ΑΕΚ να επωφεληθεί. Ο Σαββέσκι θα την κερδίσει εδώ. Ξεκινάει μια νέα προσπάθεια, γίνεται το σούτ, πέφτει ο Πλίτσης, μπλοκάρει την μπάλα. Νέα επίθεση για την ΑΕΚ με τον Μπατίστα. Του φωνάζει ο Σαββέσκι και ο Δημητριάδης. Κάνει τη σέντρα. Φάουλ. Όχι, ο Μπατίστα θα σουτάρει, θα αποκρούσει ο Πλίτσης. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί ο κύριος Γιαννόπουλος, αφού γύρισε και είδε τον επόπτη γραμμών. 81 λεπτό, Σαββεύσκι, ο Πλίτσης χάνει την μπάλα, έρχεται ο Δημητριάδης να σουτάρει, μπάλα βρίσκει στην άμυνα του Ηρακλή, κάτι ζητάει ο Δημητριάδης υποστηρίζοντας ότι έγινε πέναλτι από τον Δελιγιάννη ή το Δημητριάδη, ναι, ο Δημητριάδης του Ηρακλή ήτανε, κόρνερ όμως και πάλι, τρίτος στη σειρά, πάλι ο Πλίτσης κόρνερ, τέταρτος στη σειρά. Μέσα στην περιοχή ο Σταματής που αντικατέστησε τον Καραγιάννη, πλασάρει ο Μπατίστα, δεν θα μπορέσει η ΑΕΚ να πετύχει το 3-0. Κάνει τα δικά του.